Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κυρία πρώην Πρωθυπουργέ, κυρίες πρώην και νυν Ευρωβουλεύτριες, γενικές γραμματείς σε κρίσιμους τομείς, όπου διακυβεύονται θέματα για όλη την κοινωνία μας, για άντρες και γυναίκες, και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, καθώς έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας και τα προηγούμενα χρόνια και με τους αγώνες καθημερινά, και από τον Πολιτικό Σύνδεσμο και από όλες τις άλλες γυναικείες οργανώσεις, τους αγώνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν, νομίζω, από όλες τις πλευρές ζητήματα που συμπυκνώνονται και τεκμηριώνουν ότι έχουν γίνει ή γίνονται σημαντικά βήματα στον τομέα της τυπικής θεσμικής κατοχύρωσης ζητημάτων ισότητας που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς ως μεγάλα προβλήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλην όμως, εγώ θα ήθελα με μεγάλη ευθύτητα να πω ότι με τα εφόδια πλέον αυτών των νομοθετημάτων και των διεθνών συνθήκων, οι οποίες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο κυρώνονται, διαμορφώνουν δίκαιο, διαμορφώνουν δομές, όπως ακούστηκαν και προηγούμενα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και όλες. Ότι υπάρχει ένα μέτωπο άρνησης του ότι υπάρχει ζήτημα. Μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στον κόσμο, διεθνώς και στη χώρα. Και είναι κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο το οποίο συγκροτεί μία ισχυρή αντίσταση με ανοχές πάνω στις διακρίσεις, με παρασιωπήσεις πάνω σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και όταν έρχονται στην επιφάνεια θέματα, με αστιάκια που περνάνε σαν δευτερεύοντα, τριτεύοντα τα ζητήματα τα οποία έρχονται ή που αντί να τα σπουδαιολογήσουν κατά την αξία τους, τα απαξιώνουν. Υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο και πρέπει να υπάρχει μία σύγκρουση, και επαναλαμβάνω, δημοκρατική, διακομματική σύγκρουση και μέσα και από τις γυναικείες οργανώσεις, αλλά είναι καθήκον και δικό μας, απέναντι σε αυτό το μέτωπο. Είναι υπαρκτό, είναι καθημερινό, το βιώνουμε, αντανακλάται και συμπυκνώνεται στη σιωπή τοπικών κοινωνιών ή γενικότερα της κοινωνίας, στη σιωπή θεσμών. Έχει γίνει, παραδείγματος χάρη, μία έξοχη πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια από γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα όταν σύμφωνα με τον νόμο, με τη σύγχρονη νομοθεσία την οποία έχουμε, τελικά φτάνουν στα αστυνομικά τμήματα περιπτώσεις που έχουν σχέση με βία, με σεξουαλική κακοποίηση, με λεκτική κακοποίηση, με όλα τα θέματα, με έμφυλες καταστάσεις απαράδεκτες. Εάν δούμε το τι γίνεται τελικά μέσα στα αστυνομικά τμήματα, πραγματικά υπάρχουν εκθέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα αντιληφθούμε την απόσταση από την τυπική θεσμική συγκρότηση μιας νομοθεσίας υποστηρικτικής στην άρση των διακρίσεων και στην επίτευξη στοιχειωδών όρων ισότητας από την πραγματική ζωή, όπως λέμε, πραγματική οικονομία εδώ μέσα, και τα έχουμε μάθει καλά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα πραγματικής ζωής. Το πώς συμπεριφέρονται οι κοινωνίες, πώς συμπεριφέρονται κρατικοί θεσμοί, πώς συμπεριφέρονται άτομα τα οποία για λόγους μόρφωσης, παράδοσης, υποταγής στις πατριαρχικές και πατερναλιστικές νοοτροπίες και δομές, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν υλοποιεί, δεν εκφράζει αυτό το καθεστώς εγγυήσεων και άρα και αποτροπής για άλλα συμβάντα απέναντι στις γυναίκες που υφίστανται ό,τι υφίστανται. Όπως επίσης, αν κάνουμε τον κόπο, και θα έπρεπε, για να δούμε τις εκθέσεις από τις δομές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για τις κακοποιημένες γυναίκες των εκθέσεων εκεί, δηλαδή πώς μετά από πόσα βάσανα, πόσα φίλτρα, πόση προσπάθεια, πόσο αγώνα φτάνουν στην καταγγελία και φτάνουν στη φιλοξενία εκεί,
πραγματικά θα αντιληφθούμε πως υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ό,τι γίνεται μέσα στην κοινωνία από αυτά που εμείς εδώ σωστά, διότι είναι στοιχεία που παρέχουν ένα πλαίσιο εγγύησεων, νομοθετούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δούμε το λόγο των δικών μας, της μεγάλης πλειοψηφίας των δικών μας συναδέλφων, αντρών και γυναικών, και γυναικών, οι οποίες συμμετέχουν συνειδητά ή ασυνείδητα, ομολογημένα ή ανομολόγητα, σε αυτό το μέτωπο της σιωπής, σε αυτό το μέτωπο της μη παραδοχής του προβλήματος απέναντι στις υπόλοιπες γυναίκες. Αν δούμε το λόγο μας στον πολιτικό και εδώ μέσα, αλλά και σε πάνελ και αλλού ως δημοσιολογούντες, λέξεις όπως η ανδροκρατία, η πατριαρχική δομή, ο σεξισμός, οι γυναικοκτονίες, δεν έχουν μπει σαν κάτι το αυτονόητο για να κτυπηθεί, για να επισημαθεί. Υπάρχει και στον λόγο, στη ρητορική των πολιτικών, μία αυτολογοκρισία, διότι θεωρούνται λέξεις, θεωρούνται επισημάσεις, οι οποίες δεν έχουν κοινό, προσκρούν ενδεχομένως σε μία μέση κατάσταση μιας κοινωνίας που δεν αποδέχεται αυτή την ορολογία, που είναι απολύτως αυτονόητη, βγαίνει μέσα από όλους τους αρμούς των παραδόσεων, μέσα σε εισαγωγικά, και της δικιάς μας κοινωνίας, αλλά και το τι συμβαίνει παγκοσμίως, διεθνώς, και στις Μητροπόλεις των αναπτυγμένων λεγόμενων χωρών, και έχουμε όλα τα συμβάντα και τα συμπτώματα που προηγούμενα αναπτύχθηκαν, πόσο μάλλον σε πολύ μεγάλες, σε τεράστιες χώρες, που λόγω της παρούσας φάσης της παγκοσμιοποίησης και του διαδικτύου έχουν μπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο προσκήνιο και έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται γνωστά απίστευτα εγκληματικά φαινόμενα απέναντι στις γυναίκες. Άρα λοιπόν, ακόμα και η ορολογία, η ρητορική, δείχνει είτε την μη συνειδητοποίηση του προβλήματος, σίγουρα την μη στράτευση, διότι πρόκειται περί στράτευσης, περί αγώνα, περί πολέμου, ο οποίος γίνεται ανάμεσα στα μέτωπα που έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις, και με χαρά και προσωπικά άκουσα και από σειρά εκπροσώπων κομμάτων πολύ σωστές και σοβαρές επισημάνσεις, θα πρέπει να νοηματοδοτήσουν, να γονιμοποιήσουν μια παρουσία μέσα στο γυναικείο κίνημα που είναι εξαιρετικά πολύμορφο, έχει από διακομματικές συγκροτήσεις μέχρι μονοτασικές και μονοθεματικές εκφάνσεις, έχει παραδόσεις με πολλούς φεμινισμούς, έχει παραδόσεις στο εργατικό κίνημα μέσα και στην ταξική και διαταξική του συγκρότηση. Μέσα από αυτή την πολυμορφία, δεν είναι ανάγκη τα κινήματα να έχουν μία μορφή, μέσα από την ένταση αυτών των κινημάτων, με τις πολιτικές δυνάμεις, με την εξουσία, με αυτές τις πατριαρχικές και εξουσιαστικές δομές, να ενισχύουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε αυτό τον αγώνα. Έτσι ώστε να έχουμε τη συνέστηση, τη συνείδηση για τα παιδιά μας, για τα κορίτσια μας, για τις γυναίκες μας, για τις μητέρες μας, κυρίως όμως για όλες τις άλλες γυναίκες, είτε είναι πρόσφυγες και μετανάστριες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι εδώ, που εξαναγκάζονται σε σιωπή και είναι περιθωριοποιημένες από τους τόπους εργασίας μέχρι μέσα στην οικογένεια για να βγάλουν το πρόβλημά τους. Αυτή η αλληλεγγύη θέλει στράτευση, θέλει συνειδητοποίηση, θέλει μέτρα νομοθετικά, θέλει η κοινωνία, το κράτος μέσα από όλες τις δομές να ενισχύει, να στηρίζει αυτόν τον αγώνα και κυρίως θέλει μια κουλτούρα για όλη την κοινωνία μας, μια κουλτούρα συμβίωσης, επικοινωνίας, ουσιαστικής ισότητας, έτσι ώστε σιγά σιγά ή και γρήγορα πράγματα τα οποία θεωρούνται λυμένα για κάποιους να λυθούν και επί της ουσίας μέσα στην κοινωνία. Λυπάμαι να πω, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, ακόμα και πολιτικοί γυναίκες, σε αντιδιαστολή με τις
κυρίες που σήμερα μιλήσαν και βιωματικά και γνωρίζουν τα ζητήματα, ενώ τις κυρίες του Δημοκρατικού Τόξου, των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου. Λυπάμαι να πω ότι αισθάνονται ότι επειδή φτάσαν με το λένε με τον άλλο τρόπο, σίγουρα αξιοκρατικά, σε ένα επίπεδο, είτε ως πολιτικοί, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως καλλιτέχνες κτλ., όχι απλά απαξιώνουν, αλλά στρατεύονται εναντίον των φεμινιστικών, γυναικείων απαιτήσεων, σαν να είναι κάτι το οποίο είναι εξοκλιματικό, σαν να είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά τάχα τες μου είναι ένας ανοιχτός δρόμος με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις, για άνδρες και γυναίκες που μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η ανομολόγητη κατάφαση στην πατριαρχική δομή, στις πατερναλιστικές δομές, στα στερεότυπα που παράγουν και αναπαράγουν τις διακρίσεις, τη βία, τις έμφυλες καταστάσεις καταπίεσης και τη σιωπή μέσα στο σπίτι, πρέπει να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με αγώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πρόεδρο. Σε αυτό το σημείο.